Η εισαγγελία του Βελγίου εξέδωσε ανακοίνωση για την έρευνα διαφθορά που έχει ξεκινήσει τα τελευταία 24 ώρα και κλειδωνίζει την Ευρωβουλή. Δικαστή των Βρυξελών διέταξε τη σύλληψη 4 ατόμων, στα οποία απαγγέλθηκαν κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά. Τα υπόλοιπα 2 άτομα αφέθηκαν ελεύθερα. Σύμφωνα με όσα έγιναν επισήμως γνωστά, 6 άτομα τέθηκαν υποκράτηση από την Παρασκευή, στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης από τον Ομοσπονδιακό Εισαγγελέα και την αστυνομία της χώρας, για υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης, διαφθοράς και ξέπλυμα χρήματος. Η εισαγγελία αναφέρει ότι υπάρχουν υποψίες πως τρίτα πρόσωπα σε στρατηγικές και πολιτικές θέσεις μέσα στην Ευρωβουλή εισέπραξαν μεγάλα χρηματικά ποσά και σημαντικά δώρα προκειμένου να επηρεάσουν τις αποφάσεις. Παράλληλα, το βράδυ του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε έφοδος και έρευνα σε σπίτι και δεύτερο Ευρωβουλευτή, ενώ η εισαγγελία αναφέρει ότι λόγω της σοβαρότητας της έρευνας δεν μπορούν να δοθούν περισσότερες πληροφορίες.